Μου έκανε πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, προκάλεσε το ενδιαφέρον μου σήμερα το ρεπορτάζ στο αποκαλυπτικό τη εφημερίδα συναδέλφων εδώ στο, στο εξώφυλλο, στο πρωτοσέλιδο. Με ροκάματο από τα 16 του, Μαρία, να το θυμηθούμε λίγο, το δείξαμε στο πρώτο μέρο. Ψάχνουν δουλειά στα ξενοδοχεία του Ηρακλείου για το καλοκαίρι. Πράγματι, ένα θέμα το οποίο έχει αρκετέ προεκτάσει και κάποιο θα πει τώρα, μα καλά, 16 χρονών τώρα είναι νόμιμο να μπει κάποιο να δουλέψει σε ξενοδοχείο. Είναι δυνατόν το 2023 να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κι όμω υπάρχει ένα νομικό καθεστώ το οποίο προστατεύει αυτή τη σχέση εργασία, αρκεί να υπάρχει βέβαια η υπογραφή των, των, γονέων. Εκεί θα εστιάσουμε και θα υποδεχτούμε τον κύριο Νίκο Κογολάκη, τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϊπαλλήλων. Ηρακλήρου, την καλησπέρα μα. Καλησπέρα και εσά και στου τηλεθεατέ. Τι κάνετε, πώ είστε. Ε? Προσπαθούμε... Στις αρχι... επάλξεις τώρα, λίγο Βέβαια, πριν. Βέβαια, αρχίζει ε? η νέα περίοδος. ακριβώ ό,τι προβλήματα υπάρχουν και προσπαθούν να βρούμε λύσει. Λοιπόν, ε, μεροκάματα από τα 16 τους είναι νόμιμο. Βεβαίως και είναι νόμιμο. Ε, αυτό το φαινόμενο βλέπουμε ότι εξελίσσεται χρόνο με το χρόνο. Για μας δυστυχώς είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει τεράστιες προεκτάσεις όσον αφορά την πληθωριστική κρίση και τι ε, ανατιμήσει των ε, προϊόντων που βλέπουμε καθημερινά στο ράφι. Ναι. Ε, τα παιδιά αυτά θέλουν να συνδράμουν και να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα, βλέποντα ότι οι μισθοί δεν φτάνουν πλέον να μπορέσει να ζήσει μια οικογένεια αξιοπρεπώ. Γι' αυτό αναγκάζονται αυτά τα παιδιά από, 16, από 15, μάλλον μέχρι και 18. Να μπουν στον αγώνα, στο μεροκάματο για να μπορέσουν να βοηθήσουν την οικογένειά του. Ποια διαδικασία, δε. τι γίνεται, Σα παίρνει τηλέφωνο ο γονιό. Υπάρχουν πολλέ περιπτώσει. ήδη από τώρα, αρκετοί γονεί μα έχουν πάρει τηλέφωνο και μα λένε ότι το παιδί μου, μόλι τελειώσει, τα μαθήματα, ναι. το λύκειο, όταν τελειώσει, θέλει να εργαστεί σε κάποια ξενοδοχειακή ε, επιχείρηση. επιχείρηση. Από εκεί και μετά, υπάρχει μια διαδικασία για να δουλέψει αυτό το ανήλικο παιδί. Πρέπει να πούμε μέχρι και 16 χρονών ότι το ανήλικο αυτό ε, πρέπει να δουλεύει μέχρι 6 ώρες την ημέρα, 30 ώρες τη βδομάδα. Σωστά, ε, 6, ώρες, 6 ώρες την ημέρα, 8 ρεπό μήνας. 8 ρεπό μήνας, προομήνας, συνεχόμενα ρεπό Σαββατοκύριακο, Επίση, δεν πρέπει να εργάζεται σε βαριέ και ανθυγιεινέ εργασίε, δεν πρέπει να εργάζεται υπερορίε, νυχτερινή απασχόληση δηλαδή από τι 10 το βράδυ έω τι 6 το πρωί και υπάρχει και η κατηγορία εκείνων των ανήλικων από 17 έω 18 χρονών. Αυτά μπορούν να εργάζονται κανονικά 8 πενθύμερο πενθήμερο αλλά και αυτά τα παιδιά πρέπει να εργάζονται σε ένα υγιές, ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, όχι βαριές δουλειές, Φωστό. όχι ατυγιεινές. Ξέρετε, πίσω από την θέληση μιας οικογένειας να ε, σπρώξει εντός εισαγωγικών βέβαια, να βοηθήσει το παιδί, ο 16 στην οικογένεια, κρύβονται οικονομικά προβλήματα κρύβεται μια, έτσι, μια, μια, ένα πρόβλημα στο να τα βγάλουν πέρα σε καθημερινή, σε καθημερινή φάση. Και θέλω να σα ρωτήσω σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αυτό το ενδιαφέρον να δουλέψουν 16 χρόνια έχει αυξηθεί φέτο. Βεβαίω, ε, πέρσι έχουμε τα στοιχεία. Τα περσινά στοιχεία λοιπόν για το 2022 ήταν χρονιά ρεκόρ για αυτά τα ανήλικα να απασχοληθούν. Ε, σύμφωνα με τα στοιχεία που μα έδωσε η επιθεώρηση εργασία η κοινωνική υπηρεσία τη επιθεωρή τη εργασία. Πάνω κοντά στα χίλια βιβλιάρια εκδόθηκαν για να απασχοληθούν αυτά τα ανήλικα παιδιά και να συνδράμουν στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι και οι γονείς πρέπει να είναι προσεκτικοί, πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά, να βλέπουν και να ενδιαφέρονται σε τι συνθήκες εργάζονται, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ίσως γίνουν και θύματα εργασιακού, θα έλεγα, να μην είναι σωστέ οι συνθήκες εργασίας. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και εξελίσσεται και ένα φαινόμενο λεκτικής εργασιακής βίας, Λοιπόν, οι γονεί να είναι δίπλα στα παιδιά του και να τα Μάλιστα. προσέχουν. Ε, θα ήθελα ένα, ένα σχόλιο, Πρόεδρε, αναφορικά με τι ελλείψει εργατικά χέρια στου χώρου των ξενοδοχείων. Ένα φαινόμενο το οποίο γιγαντώθηκε πέρυσι. Έγιναν κάποιε κινήσει, υπήρχαν κάποιε ημερίδε ενημέρωση προκειμένου να προτρέψετε του νέου να ασχοληθούν με τον κλάδο σα. Ποιο το αποτέλεσμα και κατά πόσο διαφοροποιείται το σκηνικό σε σχέση με πέρυσι. Θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Ακούστε να δείτε εδώ θα αναφέρουμε ότι έχει ήδη υπογραφεί τόσο η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασία που προβλέπει αυξήσει σε διαιτέ διάστημα 10,5% και επίση η τοπική συλλογική σύμβαση εργασία που προβλέπει και αυτή αυξήσει 12% σε διαιτέ διάστημα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι πρέπει άμεσα ο Υπουργό Εργασία, η κυβέρνηση να κάνει αυτή τη σύμβαση γενικώ υποχρεωτική για όλου του εργαζόμενου, για όλου του εργοδότε, ούτω το ώστε να υπάρχει ισονομία όσον αφορά του μισθού, αλλά να μην υπάρχει ο αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Υπάρχουν λοιπόν πολλά προβλήματα που πραγματικά η σύμβαση καταρχήν είναι ελκυστική εφόσον εφαρμοστεί να προσελκύσει νέα παιδιά, νέου εργαζόμενου. Εδώ πρέπει να εφαρμοστεί όμω από όλου του εργοδότε, γιατί βλέπουμε φαινόμενα ήδη με την αρχή τη τουριστική περίοδου ότι υπάρχουν αρκετέ καταγγελίε ότι πολλοί ξενοδόχοι και δεν τηρούν αυτή τη σύμβαση. Αλλά δυστυχώ έχουμε και καταγγελίε για μαύρη και ανασφάλιστη εργασία μάλιστα, σε μια εποχή που οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί είναι αποδεκατευμένοι. Ε, δε, δε, δεν υπάρχει, υπάρχει εργαζόμενο εκεί. Ε, σε περίπτωση που κάποιο εργαζόμενο ε, θέλει να προχωρήσει σε κάποια καταγγελία πού θα σα βρει, με ποιου τρόπου έχει τη δυνατότητα για να κλείσουμε και τη συζήτηση. Εμεί το σωματείο μα είναι καθημερινά ανοιχτό από τι 8 το πρωί έω τι 8 το απόγευμα. Εμεί, στα πλαίσια να είμαστε δίπλα στου συναδέλφου των εχοπαλλήλων, μπορούν να, να παίρνουν τηλέφωνο ή να έρθουν εκεί να μα καταγγέλουν την όποια τασταλία εργατική παραβατικότητα ή να το καταγγέλουν στον αρμόδιο ελεκτικό φορέα στην επιθεώρηση εργασία. Υπάρχει και το Περιφερειακό Ελεκτικό Κέντρο ασφαλισμένο το Πεκά που είναι αρμόδιο για τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Εκεί λοιπόν ε, είμαστε όλοι μαζί. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε Μάλιστα. να βοηθήσουμε του εργαζόμενου και να εξαλείψουν τέτοιου είδου φαινόμενα. Λοιπόν, κύριε Κοκολάκη, σα ευχαριστώ θερμά. Δεν θέλω να κόψω στη μέση, θα τα ξαναπούμε. Ξεκινάει η τουριστική σεζόν και έχουμε πολλά θέματα, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στηρίζουμε τι προσπάθειές σα.